Υπηρετώντας για σειρά ετών ως δάσκαλος και ως διευθυντής σε ένα ιδιαίτερο σχολείο, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μέσα σε μια φυλακή, προβληματίστηκα πάρα πολύ με τη λέξη ευκαιρία. Όχι τόσο για την αξία της, το λέει η ίδια η ετυμολογία της, όσο και για την βαθιά της σημασία. Είναι μια θετική λέξη, αλλά για τις προεκτάσεις της. Ευκαιρία ζητά μια νέα κοπέλα άνεργη να εργαστεί. Ευκαιρία περιμένει ένας κουρασμένος εργαζόμενος για να ξεκουραστεί. Ευκαιρία λοιπόν όλοι ζητούν. Αυτοί όμως που ζητούν περισσότερο, οι άνθρωποι, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Ίσως γιατί έχει πίσω της την απώλεια της πρώτης. Ίσως γιατί βλέπουν ότι μειώνονται τα περιθώρια για τέτοιες ευκαιρίες. Ευκαιρία ζητά ο εραστής μέσω της συγχώρεσης. Ευκαιρία δεύτερη ζητούν τα απορρίμματα μέσω της ανακύκλωσης. Όλοι ζητούν λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία όμως προϋποθέτει μια χαμένη πρώτη ευκαιρία. Εκεί μέσα που είμαστε, όλοι μας, βιώσαμε χαμένη ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία βιώσαμε πρώτα εμείς ως εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλιώς δεν θα είχαμε τόση μεγάλη σχολική διαρροή από αυτούς και αυτές που είναι έγκλειστοι τώρα, όταν ήταν προέφηβες και έφηβοι. Στα προεφηβικά και εφηβικά χρόνια, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το σχολείο και ήταν η μοναδική, τελευταία σύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Γιατί κάποιοι κουράστηκαν, γιατί κάποιοι δεν είχαν χρόνο να ακούσουν τις ανάγκες, τα προβλήματά τους, γιατί δεν μπορούσαν να ξέρουν τι κρύβεται πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο, το ακούσατε και εδώ μέσα, ότι έρευνα μεγάλου βεληνικούς, μεγάλης έκτασης, δείχνει ότι το χαμηλό βιωτικό περιβάλλον, το προβληματικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, γεννά την παραβατικότητα. Έτσι λοιπόν, χαμένη ευκαιρία είχε η εκπαίδευση που δεν είχε τον χρόνο και που νόμιζε ότι με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος θα έλυνε και τα υπόλοιπα προβλήματα σε αυτό το άτομο. Χαμένη ευκαιρία είχε το σωφρονιστικό σύστημα. Αλλιώς δεν θα είχαμε υποτροπή ανεπίσημα στο 60-65%, δηλαδή περίπου 6 στους 10 που αποφυλακίζονται για κάποιο λόγο ξαναμπαίνουν στη φυλακή. Γιατί δεν έχουμε συνέχεια και συνέπεια στο σωφρονισμό, γιατί δεν φροντίζουμε το πριν και το μετά, γιατί δεν γίνεται σωστή ταξινόμηση των κρατουμένων, γιατί δεν γίνεται εκπαίδευση και κατάρτιση με συνέχεια και συνέπεια, γιατί δεν περιμένει κάποιος απ' έξω, όπως λέει ο τραγουδιστής, ο στιχουργός, δεν περιμένει κανένας έξω αυτόν τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στην κοινωνική επανένταξη. Χαμένη ευκαιρία έχει κοινωνία, που βιάστηκε να κουνήσει το δάχτυλο, που βιάστηκε να στιγματίσει, που δεν είχε το χρόνο κι αυτή να αφουγκραστεί ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Ένας αγαπημένος μου ποιητής, ο Χαλίλ Γκιμπράν, λέει «Αν κάποιος κόντοψε σε μια πέτρα, σίγουρα φταίει αυτός που δεν πρόσεχε, αλλά φταίνε και αυτοί που προπορεύτηκαν στο διάβα του και δεν μετακίνησαν την πέτρα». Τι κάνουμε για την πρόληψη του εγκλήματος ως κοινωνία? Χαμένη ευκαιρία, δεν θα τους βγάλω από το κάδρο, έχουν ίδιοι οι έγκλειστοι. Το πληρώνουμε στέρηση της ελευθερίας, στέρηση των αγαπημένων τους, στίγμα, μάλλον ισόβιο. Μα θα μου πείτε, βεβαίως, αγάπησαν τα πάθη τους και τα λάθη τους περισσότερο. Στηρίχτηκαν στις αδυναμίες της οικογένειας. Πλήγωσαν και πληγώθηκαν. Είμαστε λοιπόν ένα άθροισμα ανθρώπων που έχουμε βιώσει χαμένες ευκαιρίες. Και είμαστε εκεί λοιπόν για τη δεύτερη ευκαιρία. Τη δική μας δεύτερη ευκαιρία. Τη δεύτερη ευκαιρία του εκπαιδευτικού συστήματος να ακούσει τις ανάγκες τους, όπως θα έπρεπε να το κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός μέσα και έξω από τη φυλακή. Τη δεύτερη ευκαιρία να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητές τους. Τη δεύτερη ευκαιρία να τους δώσουμε τα όπλα για να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους, να δυναμώσει ο διάλογος, να αρχίσουν
τη διαδικασία της ανάδυσης, γιατί νιώθουν ότι είναι στον πάτο της κοινωνικής δεξαμενής όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι. Θα σας μιλήσω για έναν έγκλειστο. Το όνομά του είναι Τάσος. Μπαινοβγαίνει, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία αποφυλάκησης, στη φυλακή από τα 12 του χρόνια, από το αναμορφωτήριο. Σήμερα υπάρχει μία μόνο τέτοια φυλακή για τα ανήλικα που λέγεται Ίδρυμα Ανηλίκων στο Βόλο. Μπαινόβγαινε λοιπόν, του είχε γίνει συνήθεια. Είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Όπως σας είπα, οι περισσότεροι μπαίνουν και βγαίνουν. Ειδικά αυτοί που έχουν πολύ έντονα πάθη και αδυναμίες. Κάποια στιγμή είδε το σχολείο αυτό, στο οποίο λειτουργώ, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Χτύπησε την πόρτα Σεπτέμβρης μήνας, που είναι η διαδικασία των συνεντεύξεων, και είπε στην τριμελή επιτροπή: «Κουράστηκα. Θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή». Απ' έξω γράφει δεύτερης ευκαιρίας, δεν μπορεί να μου την αρνηθείτε. Είδατε, καμιά φορά πρέπει να πιστέψεις πρώτα μέσα σου στην ευκαιρία και μετά να έχεις τον τρόπο να τη διεκδικήσεις. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα την πάρεις δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να πιστέψεις πρώτα εσύ και μετά να παλέψεις για αυτήν. Αυτό ξεκίνησε να κάνει ο Τάσος. Ξεκινώντας λοιπόν, ήρθε στο σχολείο. Έμεινε 1,5 χρόνο πριν έρθει το εφετείο του. Η δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, μετά την εκπαίδευση, ήταν στη δικαιοσύνη. Η εκπαίδευση του άνοιξε το δρόμο, του έδωσε τα όπλα για την αυτοπεποίθησή του, την αυτογνωσία του και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Ήρθε λοιπόν στη δεύτερη ευκαιρία της δικαιοσύνης, το εφετείο του. Είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, πήγε λοιπόν εκεί, προφανώς όχι μόνο με όπλο τη βεβαίωση από το σχολείο, ότι είναι μαθητής και ότι προσπαθεί, αλλά και τα επιχειρήματα που πλέον είχε αποκτήσει. Την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει. Όπως έλεγε και ο ίδιος σε έναν δάσκαλο, νιώθω πιο ψηλός τώρα. Πήρα μπόι. Πήγε λοιπόν, μίλησε όπως μίλησε, και εκεί δεν ήταν αυτονόητο ότι θα την πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Και την πήρε, μειώθηκε η ποινή του. Και ξεκινάει τη διαδικασία πλέον της ψυχολογικής προετοιμασίας για να βγει στην κοινωνία. Σύντομα μπαίνει στο καθεστώς των αδειών. Οι άδειες είναι ένα μέτρο κοινωνικής επανένταξης. Κάθε 50 μέρες ο έγκλειστος, αν είναι συνεπής και επιστρέφει εγκαίρως στη φυλακή, δικαιούται να ξαναπάρει πάλι άδεια, να πάει στους αγαπημένους του, στην κοινωνία. Μοιάζει πάρα πολύ με το καθεστώς των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με ένα μέτρο κλιμακούμενης αποχώρησης. Δηλαδή, κάθε μήνα αφαιρείται μια ώρα εργασίας για να προετοιμαστεί αυτός ο άνθρωπος ομαλά, γιατί και αυτός έχει μια επανένταξη περίεργη. Νιώθει περίεργα όταν χάνει ξαφνικά αυτό που έμαθε να κάνει τόσα χρόνια, μέχρι να φτάσει στη μία ώρα και να περάσει στην συνταξιοδότηση. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να πετύχει και το μέτρο της αδειοδότησης. Πριν βγει λοιπόν έξω, παίρνει τηλέφωνο τη σχέση του, τη Λίτσα. Την πλήγωσε και της λέει: «Ο Τάσος, δώσε μου μια ευκαιρία». Να τη δεύτερη ευκαιρία που ζητάει. «Σου έχω δώσει πολλές», του λέει η Λίτσα. «Ναι, αλλά τώρα τελειώνω το σχολείο, το δικαστήριο πήγε καλά, σου δίνω το λόγο μου». Το πίστεψε, δεν το πίστεψε, κέρδισε την υπόσχεσή της ότι θα τον περιμένει έξω από την πόρτα στην πρώτη του άδεια. Να το πρώτο του αγκυροβόλι προς την κοινωνία. Πιάστηκε λίγο κάπου με τη Λίτσα. Μετά, όταν βγήκε έξω στην άδεια την πρώτη του, πήγε να βρει το φίλο του. Δεν του φέρθηκε καλά. Πληγωμένος ο φίλος, δεν ήταν εύκολη η επανασύνδεση. Η φιλία, ξέρετε, μοιάζει με τα τουβλάκια Λέγκο που παίζαμε μικρή. Χτίζεις πολλά μαζί. Για να φτιάξεις μια μεγάλη κατασκευή θέλει μήνες, χρόνια. Για να τη χαλάσεις, μια κλωτσιά. Την γκρέμισε πολύ εύκολο Τάσος, προσπάθησε να την ξαναχτίσει. Την είχε ανάγκη. Θέλει από κάπου να πιαστεί αυτός ο άνθρωπος που μιλάει για επανένταξη. Μας είπε ότι στην τρίτη του άδεια κατάφερε να πιει καφέ μαζί του. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό ότι το πάλεψε. Και η τελευταία του δύσκολη δοκιμασία, η εργασία. Με την εκπαίδευση απέκτησε, όπως είπαμε, αυτοπεποίθηση. Με τη δικαιοσύνη άνοιξε ο δρόμος προς την ελευθερία. Με τη σχέση του ήρθε η ψυχοσωματική ανάσα που ήθελε να την πάρει. Με τη φιλία και τους γνωστούς αρχίζει πλέον η επανένταξη. Και με την εργασία, που είναι δύσκολη. Δεν δίνει εύκολα κανείς τη δουλειά σε έναν πρώην χρήστη, πρώην κλέφτη, πρώην φωνιά. Όση επιδότηση και να δώσει το κράτος είναι δύσκολο. Πρέπει να άρουμε προκαταλήψεις. Ο εργοδότης, βέβαια, του Τάσου δεν ήταν προκατηλημένος. Ήταν παθών. Ο Τάσος πολλές φορές τον έχει πληγώσει μετά μπες βγει στη φυλακή, του έχει κλέψει λεφτά από το σιρτάρι,
του πήρε ένα αυτοκίνητο ως πελάτη σε συνεργείο, δηλαδή ο Τάσος, το τράκαρε, τον έχει γονατίσει τον εργοδότη του. Δεν ήθελε να τον βλέπει. Μας είπε ότι στην τρίτη του άδεια κατάφερε απλώς να καμαρώσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που το είχε φτιάξει ο εργοδότης του. Δεν έχει πιάσει ακόμα μπουζόκλειδο στα χέρια του. Όμως είναι μια αρχή. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι κατάφερε ο Τάσος. Ένα περίεργο θεώρημα μαθηματικό που δεν στέκει, αλλά οι απανωτές δεύτερες ευκαιρίες δίνουν ένα δυνατό πρόσημο, ένα δυνατό εκθέτη στο 2, στη δεύτερη ευκαιρία. Το άθροισμα των 5-2 δεν κάνει 2 στην Πέμπτη. Αλλά το άθροισμα των 5 ευκαιριών κάνει 2 στην Πέμπτη. Πιστέψτε με. Κατάφερε λοιπόν ο Τάσος να κάνει μια καινούργια αρχή. Τι είπαμε όμως, η δεύτερη ευκαιρία θέλει θέληση, εσωτερική πίστη, συνέχεια και συνέπεια. Η περίπτωση ενός άλλου κρατούμενου, του Παναγιώτη, με τον οποίο ανεβάσαμε μια παράσταση, το άνθος του γυαλού του Παπαδιαμάντη, είναι χαρακτηριστική για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας. Είναι Χριστούγεννα και την ώρα που ανεβάζουμε την παράσταση τον καλεί το Συμβούλιο της Φυλακής για ακρόαση, για άδεια. Ο Παναγιώτης έχει κοπεί 3 φορές την απόπειρά του αυτή. Του λέω λοιπόν, πρέπει να πας. Αν πάω, δεν θα γίνει παράσταση. Πρωταγωνιστές κάνει το βαρκάρι, τον ταπεινό, τον αθώο, ο Παναγιώτης, που βλέπει περίεργα πράγματα με την καθαρή του καρδιά. Αντίφαση μπορεί να σας ακούγεται, όμως έτσι ήταν. Ο Παναγιώτης λοιπόν είπε, δεν πάω. Του λέω, γιατί? Μου λέει, ξέρεις δάσκαλε, γιατί είμαι εδώ μέσα? Γιατί δεν έχω τελειώσει τίποτα στη ζωή μου. Άφησέ με να τελειώσω αυτή την έρμη, την παράσταση. Κάθισε. Την έβγαλε. Πήγε με τα μπατζάκια του παντελονιού του σηκωμένα ξυπόλυτος, δεν πήρε την άδεια. Πήγε όμως στη διαδικασία αυτή, δεν τον είδα λυπημένο. Μάλλον χαρούμενο γιατί κατάφερε να ολοκληρώσει μια προσπάθεια. Πόσο σημαντικό είναι για όλους μας, διεκδικώντας μια δεύτερη ευκαιρία, να ολοκληρώνουμε την προσπάθειά μας που κάνουμε. Και να αφήνουμε πίσω μας τις χαμένες. Να κάνουμε συνέχεια μια καινούργια αρχή. Βλέποντας το μότο το φετινό του TEDxLarissa, που είναι μια ωραία φράση του Πικάσο που λέει ότι αν δεν έχεις κόκκινο πάρε μπλε, που είναι ένας ύμνος, θα έλεγα, ή μια παρότρινση προς τη δημιουργικότητα, προς τη φαντασία, προς να είμαστε ευέλικτοι, να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τα προβλήματα, το μυαλό μου πήγε σε αυτούς εκεί μέσα. Αυτοί κι αν έχουν κόκκινο, αυτοί δεν τους λείπει το κόκκινο, τους λείπει το μπλε που βλέπετε τώρα, το βλέπω πίσω στα σύρματα στον ουρανό. Κόκκινο έχουν. Το κόκκινο του θυμού, το κόκκινο της οργής, το κόκκινο του αίματος, το κόκκινο του πάθους, κόκκινο μπόλικο. Μπλε δεν έχω. Το βλέπουν όπως βλέπετε εδώ από ψηλά. Μακάρι λοιπόν να πάψουν να έχουν κόκκινο στα χέρια τους και στα μάτια τους και να αποκτήσουν μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας, το μπλε της ανοιχτοσύνης. Έτσι θα τους πω όταν ξαναπάω μέσα ότι μου είπατε, άμα δεν έχουν κόκκινο, να πάρουν μπλε. Σας ευχαριστώ.